ήταν καθολικοί και από την εκκλησία σου πιστεύομαι, κατά το κολλάκι της ημέρας και παταχούς ορδοξίας, αναγενοσκόμενων και ομολογούμενων σύμβολων της πίστεως. Λοιπόν, σε είδαμε και σε ομολογούμε ως αληθινόν, νήσιον και ουράνιον ημών πατέρα και ως ποιητήν και ως αδιάλειπτον και δαιμόνα και προδεκτή του παντός. Ευχαριστούμεν σε ίδια τους ανημίτους πολλάς και μεγάλας και αδιαλείπτους της ημάς ευεργεσίας και ότι ηξίωσες ημάς δια της Ορθοδόξου πίστεως και δια του Αγίου Βαπτίσματος γενέστε τέκνα του κατά χάρη. Ευλογημένο νύ και δοξασμένο το φοβερό και θείον όνομά σου, ίσως αιώνας των αιώνων να μην. Θυμάτωμεν μετά τον Πατέρων ημών, μη νομίσαμε να νημίσουμε ενώπιον σου, διότι επαρέδωκες αυτού της αρχής σου, ισχύρας και υποδικών ανοφύλων. Αλλού καταλείπες αυτούς, αλλά εν αρχή ελέους ενδύσεις παραδούς αυτούς εκτής, μη δυναμένες και μη βλωμένες στις ροτσές σε αυτούς. Μηδέν γαγίν αυτούς, δια της απάτης και εις πάντα τους άλλους. Δόσεις της προσκέρου και δικαιωνίου απολύας. Ετοιμάζε η μαρτυκότητα ως υπερπάντα στους άλλους, παρεμπόρες ας εσείς, διούντας αόρατος δόλιος και σατανικός υπρός, ή ως ουδέποτε άλλο δεν εφάνει. Ενεργών διάβδα, πέσια και ολέτρια έργα, επί των εκλεκτών σου λαών. Αυτός εγκίνησε πάντα τα έθνη και τους εξούς σου και επί των λαών σου κατεπανουργέσαι το γνώμη και βουλεύσε το κατά των Αγίων και Ορθοδόξων κληρικών και λαϊκών. Και είπαν, δέχτε και εξελοντρέψουν αυτούς εξένους και ουμιμνιστεί το όνομα των Ορθοδόξων και του Νέου Ισραηλέτη. Σε είδας, Κύριε Παντοκράτο, όσοι εργολεύσονται πονηρά, ομονή επί το αυτό.